γνώση του. Σε νέες περιπέτειες οδεύει η έλευση του φυσικού αερίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των κατασκευών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Βασιλικού. Συγκεκριμένα στο έδαφος που προσανατολίζεται η ΔΕΦΑ να αξιοποιήσει αναφορικά με τις υποδομές που απαιτούνται για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, βρίσκεται θαμμένος φωσφόγυψος. Ένα υλικό με επικίνδυνες χημικές ουσίες που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Η ποσότητα υπάρχει και είναι από τις παλιές διεργασίες λειτουργίας των ελληνικών χημικών βιομηχανιών. Όμως η ποσότητα αυτή που υπάρχει είναι διασπαρμένη οριζόντια σε μια ευρύτερη περιοχή. Με το Υπουργείο Ενέργειας να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση των εργασιών, καθώς ήταν εις γνώση τους η ύπαρξη του συγκεκριμένου χημικού μετά από μελέτες του Τμήματος Περιβάλλοντος, ενώ ακολούθησαν και εργασίες αποκατάστασης της περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης της περιοχής που θελοποιηθεί το τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και η θωράκιση της ακτογραμμής, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν θα αποτελέσουν λόγο καθυστέρησης των εργασιών κατασκευής του τερματικού. Υπάρχει πλήρης πρακτική στις περιπτώσεις αυτές, όταν δεν είναι υπερβολικά και πολύ σημαντικά ρυπασμένα τα εδάφη, δικαιούμαστε και είναι πρακτική ευρωπαϊκή και παγκόσμια αυτή. Μένει στο χρόνο εκεί, απλώς πρέπει να προστατευτεί. Το θέμα έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Φιλελευθέρος.